πίστευαν στα μάτια τους οι αρχαιολόγοι όταν τον περασμένο Σεπτέμβριο κατά τις ανασκαφές στο Δέλτα Φαλήρου βρέθηκε αρχαίο φέρετρο από ατόφιο ξύλο σε άριστη κατάσταση. Το έβριμα που χρονολογείται στην αρχαϊκή εποχή εντοπίστηκε μαζί με άλλα μαγειρικά σκεύη μέσα στα οποία συνήθιζαν να θάβουν μικρά παιδιά στην περιοχή κατασκευής του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Το αρχαίο φέρετρο έχει διαστάσεις 1 μέτρο και 61 εκατοστά μήκος, 77 εκατοστά πλάτος και 3 έως 9 εκατοστά πάχος. Οι συνθήκες της έντονης υγρασίας και απουσίας οξυγόνου που επικρατούσαν στο αρχαϊκό νεκροταφείο βοήθησαν στη διατήρησή του. Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση, προβλέπεται η σταδιακή αποκάλυψή του και η τοποθέτησή του σε ξύλινον άρθηκα σε δεξαμενή προσωρινής αποθήκευσης.